οι 6 δήμαρχοι του νομού Κορινθίας, όλοι οι συνάδελφοι, βρεθήκαμε χτες στο Ζεβουλατιό, στην έδρα του Δήμου Βέλου Βόχας, με πρόσκληση του Θανάση του Μανάβη, του Δημάρχου, και οι 6 δώσαμε το παρόν για να συζητήσουμε το ένα και μοναδικό θέμα που μας καίει και όλη την Κορινθία, όχι μόνο την Κόρινθο και το Δήμο Κορινθίων, που είναι η λειψιδρία με κεφαλαία γράμματα. Στο ίδιο τραπέζι έκατσαν οι 6 δήμαρχοι της Κορινθίας σε συνάντηση που είχαν στο Ζευγολατιό, με μοναδικό θέμα τη λειψιδρία. Η συζήτηση αφορούσε και το θέμα της ίδρυυσης αλλά και της άδρευσης. Είναι μάστιγα πλέον και για την ίδρυυση αλλά και για την άρδευση. Ήδη εμείς στα όρια του Δήμου μας, ιδίως η Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου, που είναι κατεξοχήν αγροτική, 25 με 30% της παραγωγής, της καλλιέργειας, όχι της παραγωγής, έχει εγκαταληφθεί τα τελευταία 4 χρόνια λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με την έλλειψη νερού. Ο υδροφόρος ορίζοντας κάθε χρόνο πηγαίνουμε πιο βαθιά, εισραίει ο θαλάσσιος υδροφόρος ορίζοντας, επηρεάζει το νερό, γίνεται υφάλμηρο με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις αγροτικές μας περιοχές. Από την άλλη υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα πλέον στην ίδρυυση. Είναι γεγονός ότι στο Δήμο Κορινθίων φέτος είμαστε κατά 15-20 ημέρες καλύτερα σε σχέση με πέρσι, αλλά το φαινόμενο συνεχίζει να γίνεται μάστιγα, δεδομένου το νερό της τυμφαλίας από τις 2 πηγές που έχουμε στην χρήση μας. Σήμερα η μισή πλέον βγάζει νερό ικανοποιητικό για να υδρεύσουμε την πόλη της Κορίνθου και μόνον. Ήδη έχουμε σταματήσει σχεδόν όλα τα χωριά, όχι σχεδόν, όλα τα χωριά του Δήμου Κορινθίων υδρεύονται πλέον από τοπικές γεωτρήσεις. Έχει μείνει μόνον η Κόρινθος. Μετά από κάποιες ημέρες, αν δεν έχουμε κάποιες βροχές, προφανώς και στην Κόρινθο θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε πρόσμιξη με τοπικές γεωτρήσεις της πόλεως της Κορίνθου, στην περιοχή της Κουτουμάτσας. Αυτό το θέμα απασχολεί όλους τους δημάρχους, και το Δήμο Λουτρακίου Πέραχώρας Αγίων Θεοδόρων και τον Δήμο Βέλου Βόχας, που εκεί και αν είναι μείζον το θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για ίδρυυση, όχι μόνο για άρδευση, και το Δήμο Σικιονίων το Κιάτο. Ακόμα και η περιοχή της Τυμφαλίας που συζητήσαμε έχει σοβαρά προβλήματα και συζητήσαμε τρόπους αντιμετώπισης μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον Περιφερειάρχη τον Δημήτρη τον Πτωχό, που θα κάνουμε μια συνάντηση τις επόμενες ημέρες, σε πρώτη φάση με τον Περιφερειάρχη και στη συνέχεια με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και η περιοχή του Ξυλοκάστρου και της Ευρωστίνης, που τα νερά πλέον στερεύουν. Χτυπάει κόκκινο η Κορινθία, είμαστε σως σαν περιοχή. Γι' αυτό έγινε η πρώτη συνάντηση και θα έχουμε και επόμενες. Αποφασίσαμε κάθε δίμηνο το αργότερο να βρισκόμαστε να συζητάμε τέτοιου είδους θέματα και ο τρόπος αντιμετώπισης τους. Ο κύριος Σταυρέλης για μία ακόμα φορά προέτρεψε τους δημότες να περιορίσουν τη χρήση του νερού κάνοντας οικονομία. Οι πολίτες το μόνο που έχουν να κάνουν, αυτή τη συμβουλή που δίνω και αυτή την προτροπή, να μην σπαταλούν το νερό άσκοπα. Το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο πλέον σπανίζει, διότι σε λίγο καιρό, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια θα είναι, ήδη ο Δήμος είναι στη διαδικασία αυτή, θα έχουμε νερό από αφαλάτωση. Αφαλάτωση το νερό, ξέρετε, κοστίζει. Εάν σήμερα έχει το κυβικό 0,18 ή 0,20 και 0,23, με την αφαλάτωση το νερό θα είναι πάνω από 2 ευρώ το κυβικό, μπορεί και 3 και 4. Αυτό θα το καταλάβουν τότε, γιατί το κόστος αυτό θα το υπομισθούν οι δημότες. Όταν δεν έχουμε άλλη πηγή παρά μόνο την αφαλάτωση, βλέπετε σε μερικά νησιά τι γίνεται, πόσο πανάκριβο είναι το νερό. Τελικά το μπουκάλι θα στοιχίζει λιγότερο από ότι το νερό που θα έχουμε στη βρύση. Παρακαλώ και προτρέπω τους συνδημότες μου να μην σπαταλούν άσκοπα το νερό. Με το να ρίχνουμε νερό στα γκαζόν, στους κήπους, στα μπαλκόνια, να ποτίζουμε άσκοπα και ασύστολα, δημιουργούν πρόβλημα και στους ίδιους, αλλά πολύ περισσότερο στους συνανθρώπους μας. Τους προτρέπω, οικονομία στο νερό. Πάμε οι άντρες να ξυριστούμε, κλείστε τη βρύση, βρε παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να τρέχει η βρύση μόνιμα μέχρι να ξυριστούμε. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ανοιχτή τη βρύση. Βάλτε ότι 100 άτομα έχουν ανοιχτές τις βρύσες μόνιμα και το νερό πηγαίνει στον βιολογικό και από εκεί στη θάλασσα. Οικονομία. Ας κάνουμε, ας συναισθανθούμε το συμπολίτη μας. Ας συναισθανθούμε και το περιβάλλον, αν θέλετε. Γιατί όταν
κατασπαταλούμε το νερό, δημιουργούμε και πρόβλημα στον υδροφορέα. Άρα ο υδροφορέας είναι το περιβάλλον. Μετά θα μας φταίνε όλοι οι άλλοι. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Προτρέπω λοιπόν οικονομία στη χρήση του νερού. Η δική αναφορά από τον κύριο Σταυρέλη έγινε και στις προεκλογικές δεσμεύσεις που έγιναν πράξη σχετικά με το νερό. Τι είχαμε ανακοινώσει, το κάνουμε πράξη. Καταρχήν, μειώσαμε τα τέλη ίδρυυσης. Είναι πρωτοφανές. Όταν με άκουσαν χθες οι συνάδελφοί μου δήμαρχοι ότι μείωσα από 20 έως 50% τα τέλη ίδρυυσης, παραξενεύτηκαν. Κι όμως το είπαμε προεκλογικά, το κάναμε πράξη. Ισχύει σήμερα. Παρά τα προβλήματα που είχαμε από την αντιπολίτευση με ενστάσεις, με μειοψηφίες κλπ. Για μείωση των τελών ίδρυυσης. Το κάναμε πράξη. Στη συνέχεια είπαμε όμως, οι κακοπληρωτές θα υποστούν τα νόμιμα. Τι είπαμε, χρωστάς, έλα κύριε να ξοφλήσεις ή έλα να ρυθμίσεις ή έλα να προκαταβάλεις κάτι. Δεν το κάνεις, αφαιρείται το υδρόμετρο. Ήδη έχουμε αφαιρέσει πάρα πολλά υδρόμετρα. Δεύτερο μέτρο, ο υπερκαταναλωτής που δεν σκέπτεται τίποτα, έχει σχέση με αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Με τα νέα ψηφιακά υδρόμετρα έχουμε τη δυνατότητα πλέον να βλέπουμε, όταν θα λυθεί και οριστικά τοποθετηθούν όλα τα υδρόμετρα, 32.000 υδρόμετρα, θα έχουμε τη δυνατότητα να κόβουμε το νερό στους υπερκαταναλωτές. Δεν σημαίνει κάποιος που έχει το νερό, σήμερα σας λέω ότι είτε καταναλώνεις λίγο είτε πολύ, μια πολύ μεγάλη μερίδα, 12 εκατομμύρια ανίσπρακτα ήταν στη ΔΕΙΑΚ, έχουμε βάλει μπροστά σε όλους να στείλουμε την βεβαίωση οφειλής, θα πάει στην εφορία η οφειλή να καταχωρηθεί, θα διακόπτεται το νερό και ο υπερκαταναλωτής, ακόμα και αυτός που πληρώνει, θα διακόπτεται διότι δεν έχουμε τόσο νερό να διαθέτουμε για το νερό που καταναλώνεται στα γκαζόν, στους κήπους, ασύστολα. Δεν θέλουμε υπερκαταναλωτή. Δεν είμαστε μια επιχείρηση που ζητάμε να έχουμε παραγωγή, έσοδα από το νερό. Είναι μια επιχείρηση που πρέπει να είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά, με ανταποδοτικά όσα εισπράττω τόσα να ξοδεύω ή όσα ξοδεύω τόσα να εισπράττω. Παρακαλούμε λοιπόν να γίνεται η χρήση του νερού με φιδό. Αυτά είπαμε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μείωση τελών, υπερκαταναλωτές και διακοπή υδρομέτρων, αφαίρεση υδρομέτρων στους μόνιμους μπαταξίδες. Και οι οφειλές ήταν τεράστιες, βγήκα και τα είπα, φτάσαμε μέχρι και 112.000 ευρώ να οφείλει πολίτης, κάτοικος, επιχειρηματίας μέσα στην πόλη. 112, 100, 80, 60, ξενοδοχεία να μην έχουν πληρώσει ποτέ, ήταν άδικο. Το σταματήσαμε, το βάλαμε μπροστά για ίσπραξη. Από εκεί και πέρα και θα προχωρήσουμε και σε δικαστικές ενέργειες.